Λοιπόν, επιστρέψαμε, επιστρέψαμε κυρίε και κύριοι για το τελευταίο μέρο τη σημερινή εκπομπή, όπου θα δούμε το προσφυγικό μεταναστευτικό. Μαζί μα εδώ στο στούντιο είναι ο κ. Χρήστο Μπαξεβάνη, ο οποίο είναι διδάκτρο νομική, εξειδικεύεται στα θέματα του μεταναστευτικού δικαίου και όχι μόνο. Είναι ένα χώρο τον οποίο τον γνωρίζει καλά, έχει εργαστεί παλαιότερα. Έτσι, καλά δεν τα λέω, κ. Παλαιότερα, όχι. ναι, ναι, ναι. Στην υπηρεσία ασύλου. Στην υπηρεσία ασύλου. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχουμε δύο οι τελευταίες εξελίξεις το Σαββατοκύριακο σε σχέση με το μεταναστευτικό. Αυτές θέλουμε να μας εξηγήσετε, mm -hmm. να τις αντιληφθούμε καλύτερα. Η πρώτη έχει να κάνει με τη Σύνοδο Κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας για τα θέματα του μεταναστευτικού. Και τα δεύτερο, το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τα σημερινά. Στην ειδωμένη τελείωσε ο φράχτης από την πλευρά των Σκοπιανών. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που διαμορφώνει την κατάσταση έτσι, την επόμενη μέρα. Να πάμε να τα, να τα πάρουμε από την ναι, αρχή. Ναι. Ε, τι έγινε κατά την άποψή σα σε, σε αυτήν την ε, σύνοδο κορυφή, Αυτό το οποίο βλέπουμε να κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα και στου τίτλου των ε, δημοσιευμάτων έχει να κάνει με το ότι οι Τούρκοι εξασφάλισαν 3 δισεκατομμύρια ευρώ για, τις, για να χρηματοδοτήσουν τι αναγκαίε παρεμβάσει. Από την άλλη, όμω, δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένε ενέργειε, ούτω ώστε να σφραγίσουν τα σύνορά του, από τη μία, αλλά από την άλλη να αποτρέπουν του διακινητέ να α, περνούν ανθρώπου ε, μέσω του, της θάλασσας του Αιγαίου στο, στα ελληνικά νησιά. Ναι. Yeah. Τι ισχύει <συσχύ> κατά τη <συσχύ> γνώμη σα. καλησπέρα σα και σα και στου τηλεθεατέ σα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Νικολάη, νομίζω ότι είναι τα αποτελέσματα τη Συνόδου θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω ω εξή. Είναι μια συμφωνία η οποία έχει θετικά στοιχεία, καταρχήν, επί τη αρχή δηλαδή. Έχει ωστόσο πολλά σημεία τα οποία θα πρέπει ο χρόνος θα δείξει μάλλον πώς θα εξελιχθούν, και εκεί θα πρέπει να υπάρχει και μια προσοχή και από την ελληνική και από την κυπριακή πλευρά. Δηλαδή για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ένα πρώτο θετικό στοιχείο, το οποίο δεν συνδέεται άμεσα με το προσφυγικό, αλλά ήταν αποτέλεσμα τη χθεσινή συνόδου, ήταν το γεγονό ότι ξαναζεσταίνεται, ξανα αρχίζει εκ νέου η ενταξιακή διαδικασία τη Τουρκία. Αν το δει κανεί από μία πλευρά, θα πούμε ότι είναι θετικό υπό την έννοια ότι ξαναεντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο η πολιτική τη Τουρκία και ξέρετε ότι πολλέ φορέ έχουμε υποστηρίξει, τουλάχιστον όσοι είναι υπέρ τη ενταξιακή διαδικασία τη Τουρκία, ότι καλύτερα μια Τουρκία εντό τη Ένωση παρά εκτό. Ούτω ή άλλω είναι ένα σχετικά ας πούμε, ατίθασο κράτο στην περιοχή μα. Οπότε φαντάζεστε ότι όταν είναι εκτό πλαισίου και κανόνων όπω θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει ε, πολύ μεγαλύτερο ε, κίνδυνο τη συμπεριφορά. Νομίζω ότι ένα βασικό στοιχείο των αποφάσεων τη Συνόδου έχει να κάνει με το γεγονό ότι ρίχνει το βάρος της υπόθεσης στην Τουρκία, ενώ παλαιότερα, δεν πέρασαν και πολλοί, και πολλοί μήνες από τότε, που είχαμε φωνές που έριχναν ευθύνες στην Ελλάδα. Mm -hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Φεύγει από πάνω μας δηλαδή το βάρος, γιατί είχαμε δει και τους Σλοβαίνους και τους Κροάτες και τους Αυστριακούς και κάποιους άλλους εκεί, τους Ούγκρους, να λένε ότι οι Έλληνε φταίνουν για το προσφυγικό πρόβλημα και αυτοί θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα. Με τη σύνοδο όμω αυτή, βλέπουμε ότι το βάρο πέφτει στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Πολύ σωστά. Συμφώνω. Ε, με προλάβατε, θα ήταν το δεύτερο που Ωραία. θα σα επισήμανε σημαντικό. Η Τουρκία εμπλέκεται πια και επισήμω και με τη δική τη πλέον στην διαδικασία διαχείριση του προσφυγικού. Απλώ εδώ, τώρα, κανεί θα μπορούσε να επισημάνει ορισμένα σημεία. Δηλαδή, ενώ πράγματι, υπάρχει δέσμευσή τη για καλύτερο συντονισμό και καλύτερο έλεγχο των δικών τη συνόρων και των θαλασσίων και των χερσαίων. Ε, δύο θέματα εκτιμώ τα οποία θα έπρεπε να είχαν αποσαφινιστεί περισσότερο, δεν έγινε ελπίζω στο βάθο του χρόνου, είναι ότι δεν υπήρξε σαφή δέσμευση για τα hot spots. Δηλαδή να δημιουργηθούν κέντρα ταυτοποίηση στην Τουρκία, έτσι ώστε απευθεία να φεύγουν όσοι θέλουν να προσεγγίσουν στο ευρωπαϊκό έδαφο. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο νομίζω θα, θα πρέπει να το δούμε. Υπάρχει όμω ένα αν αναφορά, έτσι, ότι θα πρέπει να, να γίνει αυτό το πράγμα σε επιτουρκικού εδάφου. Ναι. Δεν υπάρχει δέσμευση. Δεν υπάρχει δέσμευση. Ακριβώ πολύ σωστά όπω το λέτε. Τώρα για τα, για τα 3 δισεκατομμύρια, τι, τι, τι μπορείτε να μα εξηγήσετε. Κοιτάξτε, θα σα πω. Γιατί ξέρετε, το μάτι mm. του ενδιαφέροντο πέφτει εκεί στα λεφτά όπου υπάρχει κρίμα. Αλήθεια είναι αυτό. Κοιτάξτε, αν το δούμε από μια πλευρά ότι η Τουρκία παίρνει τρία δι, θα λέγαμε εμεί να έχουμε τόσα άλλα προβλήματα και δημοσιονομικά και το προσφυγικό, τι γίνεται με εμά. Αν όμω το δούμε ότι είναι τρία δι στην Τουρκία για το προσφυγικό τότε αλλάζει νομίζω η εκτίμηση. Υπό την έννοια δηλαδή ότι δεν θα είναι λεφτά που θα τα πάρει η Τουρκία να τα χρησιμοποιήσει στην πολιτική τη, την εσωτερική κλπ. Είναι λεφτά τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε ό,τι αφορά τι διαδικασίε του Αυτό ασύλου. είπε άλλωστε και ο κύριο Νταβούτογλου για να προλάβει κάποια σχόλια. Είπε ότι αυτά τα χρήματα θα κατευθυνθούν στου πρόσφυγε. Είναι Ακριβώς. λεφτά για τους ανθρώπους αυτούς. Ακριβώς. Απλώς νομίζω ότι θα πρέπει η Τουρκία να καταλάβει ότι θα πρέπει θα να είναι όμως, Θα ήταν όμως καλό να πάρουμε κάποια χρήματα και εμείς σαν Ελλάδα προκειμένου να βελτιώσουμε λιγάκι την κατάσταση στην Ιδωμένη που είναι απάνθρωποι. Ε, δεν διαφωνώ καθόλου. Ούτε σε άλλου κατακαιρμένου, ξέρετε, έχει πάρει οικονομικέ ενισχύσει η Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι είναι πάντα ανοιχτό η περαιτέρω ενίσχυση τη, ακριβώ για την επιβάρυνση που λέτε, και ειδικά τώρα με το πολύ ανησυχητικό, πολύ ανησυχητική, νομίζω, εξέλιξη ε, του, του φράχτη. Ε, τώρα, για, για να τα πάρει αυτά τα λεφτά ε, η Τουρκία, τι πρέπει να κάνει, Τι έχει δεσμευτεί να κάνει. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό για το οποίο έχει δεσμευτεί η Τουρκία είναι ότι θα ε, εντατικοποιήσει του ελέγχου στα σύνορά τη. Και ότι ένα μέρο των προσφύγων τη που ήδη είναι εκεί, ξέρετε, είναι ένα ηλικιώδη αριθμό, μεγάλο αριθμό 2,2 εκατομμύρια πρόσφυγε έχει ήδη αυτή τη στιγμή yeah. η Τουρκία και έχει δαπανίσει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για τη διαχείριση του όλου προβλήματο. Και έχει λοιπόν δεσμευτεί ότι ένα ποσοστό, λοιπόν, ένα μέρο λοιπόν αυτών θα, τοποθε... θα προωθηθούν προ την Ευρώπη. Αλλά και πάλι όμω ε, ε, συγχωρήστε μου την επιμονή, γιατί νομίζω ότι ε, αυτό που λέει ότι ο διάβολο κρύβεται στι λεπτομέρειε. Τα hot spots επιμένουν είναι σημαντικά. Και γιατί θα πρέπει να μεταφερθεί το θέμα στην ε, Τουρκία από την Ελλάδα, αλλά και για την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, είναι, είναι παράλογο να μπαίνουν στη διαδικασία να κυβερνώνουν τη ζωή του για να έρθουν Εσμήρνοι, Λέσμοι, και να μην μπορούν από τη Σμύρνη να κατευθούν στην Ευρώπη. Είναι Έτσι. ένα παραλογισμό. Αυτό το λέω εγώ από την αρχή του περιστατικού, ακόμα όταν υποχρεώναμε εμεί σαν Ελλάδα. Του ανθρώπου αυτού να περπατάνε από τον Πειραιά μέχρι την Ιδωμένη. Ακριβώς. Γιατί του υποχρεώναμε να περπατάνε. Δεν του τους απαγορεύαμε να παίρνουν το τρένο ή το κτέλ, γιατί ε, λέγαμε ότι με αυτόν τον τρόπο του αποθαρρύνουμε. Ήταν μια πολύ κοντόθωρη αντιμετώπιση του προβλήματο και μάλλον αστεία. Τέλο πάντων, α ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει Μακάρι. αυτό το θέμα. Ε, από εκεί και πέρα, ε, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για μια κατεφανέστατη ήττα τόσο τη Ελλάδα όσο και τη Κύπρου. Mm -hmm δικαιολογείται ένα τέτοιο πεσημισμό κατά τη γνώμη σα. Νομίζω πω όχι. όχι. Ε, είδατε ότι πολλέ φορέ επίμενα στα σκοτεινά σημεία τα οποία πρέπει να, προ, να δούμε πώ θα εξελιχθούν και να έχουμε την προσοχή μα εκεί. Αλλά, σαν συνολική αποτίμηση, δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα βατερλό ή για μια μεγάλη ήττα. Έχει κινδύνου. Και ξέρετε ποιο Νομίζω... είναι ο σημαντικό κίνδυνο, αν μου επιτρέπετε. Ε, πέραν των, των επιμέρου λεπτομεριών, δηλαδή ποιο κεφάλαιο θα ανοίξει, είναι κεφάλαια τα οποία η Κύπρο έχει παγώσει για δικού τη λόγου και αυτονόητου, και εκεί θα πρέπει να υπάρξει στήριξη και τη Ελλάδο. Αλλά υπάρχει ένα γενικότερο κίνδυνο. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει η ελληνική πλευρά να το αποφύγει και ελπίζω να μην καταφύγει σε αυτό. Η σύνδεση τη ένταξη τη Τουρκία με το προσφυγικό πάει για θέση τη Ελλάδο και τη Κύπρου. Και των συνόδων μέχρι τώρα είναι ότι η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη λύση του Κυπριακού. Αν δηλαδή φύγουμε από αυτή τη γραμμή και πάμε στη γραμμή ότι η Τουρκία θα ενταχθεί όσο βελτιώνει τις συνθήκε στο προσφυγικό, νομίζω ότι φεύγουμε από το βασικό θεσμικό πλαίσιο. Mm -hmm. Υπάρχουν βέβαια διαβεβαιώσει από ελληνική πλευρά ότι μένουμε στο ίδιο εφιστάμενο πλαίσιο, αλλά ξέρετε ότι επειδή τα πράγματα είναι ρευστά και η πολιτική είναι πολύ δυναμική, μπορεί εύκολα να αλλάξουν. Mm -hmm. Νομίζω λοιπόν ότι ο μεγαλύτερο κίνδυνο θα ήταν αυτό. Ξαφνικά να φύγουμε από αυτή την πάγια εθνική γραμμή δεκάδων Ταυτόχρονα όμω δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και το γεγονό ότι με το προσφυγικό η Τουρκία αποκτά ένα σκαλοπάτι το οποίο αν θέλει μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη. Α, βέβαια. Δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Ότι βγαίνει και από την όλη κατάσταση και από την χθεσινή σύνοδο και αναβαθμισμένη και ενισχυμένη στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα στα θέματα της ανταξίδας, γι' αυτό δεν υπάρχει καμία Τώρα, το βασικό θέμα που μας απασχολεί εμά είναι ότι ε, θα πρέπει η Τουρκία να πιεστεί Ωστε να φυλάει καλύτερα τα σύνορά τη από τη μία και από την άλλη να αποτρέπει του διακινητέ να βάζουν τον κόσμο σε λαστιχένιε λέμβου για να του περνάνε απέναντι στα ελληνικά νησιά. Εδώ υπάρχει κάτι απτό, κάτι συγκεκριμένο, Υποχρεούται η Τουρκία να κάνει κάτι. Με βάση τι αποφάσει τη Συνόδου εννοώ. Κοιτάξτε, οι αποφάσει χθε τη Συνόδου βάζουν ένα γενικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να εξειδικευτεί και να εφαρμοστεί στην πορεία. Θα δούμε δηλαδή πώ η Τουρκία θα προχωρήσει σε αυτή την δέσμευση που έχει αναλάβει. Ε, σημαντικό τώρα εδώ είναι το ζήτημα νομίζω τη επανεισδοχή των παρανόμων ε, από την Ευρώπη στην Τουρκία. Και αυτό αφορά μέσα και την Ελλάδα. Διότι αν όσοι μπαίνουν από την Τουρκία. Ε, δεν Επιστρέψουν στην Τουρκία προκειμένου να επιστρέψουν εκ νέου μετά στην χώρα του, υπάρχει ο κίνδυνο αυτοί οι άνθρωποι να εγκλωβιστούν κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα. Έτσι. Και υπάρχει και η σχετική συμφωνία, την οποία δεν έχει τηρήσει δυστυχώ το τα τελευταίο διάστημα η Τουρκία, μεταξύ Ελλάδο και Τουρκία που υπήρχε αυτή η συμφωνία τη επανεισδοχή των παρανόμων από την πλευρά των σύνορων. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό θέμα που θα πρέπει να τύχει τη προσοχή όλων και το γεγονό ίσω ότι κάπω συνδέεται η επανεισδοχή με την ε, τη στη Βίζα, ίσω είναι ένα κίνητρο λίγο η Τουρκία να διαχειριστεί καλύτερα τα σύνορα. Γιατί περίπου ούτε λίγο το πολύ είπαν ότι όσο προχωράει η φύλαξη των σύνορων και τα λοιπά, τόσο θα ελαφρύνουν οι προποθέσει για την Βίζα σε σχέση με του Τούρκου. Προβλέπεται ή θα προβλεφθεί κάποιο μηχανισμό πρακτικό ο οποίο θα ελέγχει αν η Τουρκία κάνει αυτά τα οποία Πρέπει να κάνει αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί. Ναι. Ε, στα, ε, είναι θετικό ότι ήδη ε, έχουν προγραμματιστεί δύο σύνοδοι το προσεχέ ε, διάστημα με την ε, Τουρκία. Μία περίπου στα μέσα, νομίζω, Δεκεμβρίου και μετά μια ξανά στο 16. Οπότε εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τα θεσμικά τη όργανα, θα αξιολογήσει πώ έχει προχωρήσει και πόσο έχει προχωρήσει Μάλιστα. η Τουρκία. Αυτό είναι θετικό. Βεβαίως. Αυτό είναι θετικό γιατί δεν τους δίνει το περιθώριο να επαναχωρήσουν. Τώρα, το ζήτημα είναι αν ε, συμπεριλάβουμε και συνυπολογίσουμε τον γενικότερο ρόλο της Τουρκίας σε όλη αυτή την ιστορία. Οι Τούρκοι βοηθούν τον ISIS από τη μία, ε, πόλεμουν τους Κούρδους από την άλλη, έχουν μια περίεργη στάση σε ό,τι αφορά τα εγχώρια θέματα που τους απασχολούν, έχουν και την επιδίωξη αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν και τις κόντρες τους μία με τους Ισραηλινούς, μία με τους Αμερικανούς. Πιστεύετε ότι... Είναι ειλικρινεί όταν λένε ότι θα συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να λυθεί το ζήτημα των προσφύγων. Τώρα, ξέρετε, μου θυμίζετε. Μια αφορμή την ερώτηση σα θυμάμαι μία φράση, νομίζω, του Τσόρτσερ που έλεγε ότι οι μεγάλε ή ισχυρέ χώρε δεν έχουν φιλίε, έχουν συμφέροντα. Έτσι. Ε, υπό αυτή λοιπόν την έννοια, ενώ θα ήθελα πάρα πολύ να το βάλω στη βάση τη ειλικρίνεια, νομίζω ότι η Τουρκία θα προχωρά όσο θα βλέπει ότι κερδίζει πράγματα. Είναι νομίζω μια βασική και πάγια αρχή. Και πολλέ φορέ ίσω να έχει πάρει και περισσότερα από όσα είχε δώσει. Άρα λοιπόν, με αυτή την έννοια, νομίζω ότι όσο βλέπει να ανταποκρίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο θα ανταποκρίνεται και αυτή. Και το αντίστροφο όμω, ξέρετε, αφού έστω θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι η Τουρκία, αντίστοιχα και εμεί μπορούμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, όσο θα εξελίσσει εσύ, τόσο θα δίνονται και πράγματα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκεί να τηρηθεί μια στεναρή στάση. Από την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Επιπλέον, τώρα με την ερώτησή σας θα ήθελα λίγο να κάνω ένα σχόλιο για, το, για τη θέση της Τουρκίας συνολικά στην ευρύτερη περιοχή. Ε, ξέρετε, ε, έχω την αίσθηση ότι η Τουρκία έχει μια εξαιρετικά αφήσιμη στάση όλο αυτό το διάστημα, τα τελευταία χρόνια, ε, σε σχέση με την εξωτερική πολιτική. Αρχικά εγκατέλειψε το ευρωπαϊκό όνειρο και κοίταξε πιο ανατολικά. Προ... προκειμένου να έτσι σε μια νεοθωμανική προσέγγιση εξωτερικής πολιτικής. Ε, Δυστυχώ για αυτήν τα πράγματα δεν μπήκαν καθόλου καλά. Αντίθετα, νομίζω ότι έκανε πολύ περισσότερου εχθρού από ότι οποιοδήποτε θα ανέμενε. Τώρα ξαναβλέπει προ την Ευρώπη. Των μηδενικών προβλημάτων του κυρίου Νταβούτογλου δεν απέδωσε. Καθόλου. Έτσι, για να θυμίσω το παλιό βιβλίο του τότε Υπουργού Εξωτερικών τη ε, Τουρκίας Τουρκία και σημερινού Πρωθυπουργού. Ακριβώ. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι η Τουρκία είναι σε μια φάση που θέλει να επαναπροσδιορίσει τη θέση της. Έχει μια τρομερή αγωνία για το πώ θα είναι η επόμενη μέρα ε, στην ευρύτερη περιοχή με όλη ουσιαστικά αυτή την επαναδιαπραγμάτευση, επανατοποθέτηση των σφαιρών επιρροής στη Συρία και την επόμενη μέρα ε, στη Συρία. Νιώθει λίγο ότι απομονώνεται ο ρόλο τη βλέποντας και τη Ρωσία εξού και νομίζω ότι εξαιρετικά ε, η κίνησή τη αυτή με το αεροσκάφο πέραν των κανόνων του διεθνού δικαίου και επίπεδο του διεθνού πολιτική, νομίζω ότι ήταν μια ψυχολόγητη ενώ έγινε συνειδητά. Προφανώ δεν έγινε ατύχημα, αλλά νομίζω ότι ήταν μια ψυχολόγητη κίνηση. Θέλοντα δηλαδή να δείξω ότι είμαι και εγώ εδώ, πρέπει να με υπολογίζει. Αλλά νομίζω ότι τελικά τη έχει γυρίσει εξαιρετικά μπούμεραγκ αυτή η κίνηση. Ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ που να Ευχαριστώ και πάρα πολύ. Νομίζω ότι μα δώσατε έτσι πολύ χρήσιμε διευκρινήσει. Λοιπόν. Ευχαριστώ και εσά, κυρίε και κύριοι. Φτάσαμε σε εκείνο το σημείο τη ημέρα και τη εκπομπή που δίνουμε τι καλύτερε ευχέ μα για ένα ευχάριστο απόγευμα και για ένα ακόμα πιο ευχάριστο βράδυ. Αύριο στι 5 θα είμαστε εδώ, πρώτο Θεό, για να δούμε τα θέματα τη επικαιρότητα που θα έχουν σκάσει, όπω λέμε στη δημοσιογραφική αργό, μέχρι εκείνη την ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά, γεια σα.